Κυρία Παύλα, έκπληξη της Σοφίας να έρθει στο στούντιο. Κύριε και κυρία. Δεν φωνεί ένα κύριο. Σήμερα έχεις να ρίξεις πολύ κλάμαβο με την Γόρσα στο στούντιο. Τι κάνει εδώ, μωρέ. Είδες παιδί που έχω. Σαν τη μάνα. Έχεις να ρίξεις πολύ συγκίνηση, Βόσο. Είσαι έτοιμη. Είχε και τα γενέθλιά του εχθές. Όχου το πολύ. Αχ, τι γλυκιά. Αχ, τι ωραία έχεις. Διότι θα σας εξομολογήσω και τις δύο. Αχ, τέλεια. Είμαστε έτοιμοι. Είσαι έτοιμη. Εγώ ναι. Να ανοίξεις την καρδιά σου, την κάνεις να σαν αγκινάρα. Να την καταθέσεις εδώ στην εκπομπή την ψυχούλα σου. Γι' αυτό το πλάσμα που είναι η κόρη σου. Είσαι έτοιμη, Σοφία, πώς να τα πεις όλα. Είμαι. Εσύ. Εγώ είμαι, νομίζω. Για φιλής. Μα δεν ξέρεις τι έχουμε κάνει εδώ πέρα. Δεν το πιστεύω. Δηλαδή, απίστευτο αυτό. Συγκινήθηκα να σου πω τώρα. Όχι χτες την είδα, αλλά ξέρεις, αυτό δεν μας έχει συμβεί. Δεν μας συμβαίνει και συχνά με την Ερασμία να βρισκόμαστε τηλεοπτικά. Να σου πω κάτι, Σοφία. Τώρα να δεις τι συγκίνηση θα πάρεις. Επειδή εγώ το έχω ζήσει, όταν είσαι σε μια εκπομπή και σου δείξουν ένα κομμάτι της ζωής σου συμπτυγμένο σε ένα βίντεο, είναι πράγματα τα οποία μέσα στην καθημερινότητα δεν τα έχει σκεφτεί. Ναι. Και ξαφνικά φορτίζεσαι. Περίεργα. Βλέπεις μια ζωή να περνάει από μπροστά σου. Για δες τι μας είπε η Ερασμία. Μεγαλωμένη σε ένα περιβάλλον που κυριαρχούσε η μουσική, η Ερασμία Μάνου είναι έτοιμη να ανοίξει τα δικά της φτερά. Η μοναχοκόρη της Σοφίας Βόσου γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά μοίραζε τη διαμονή της σε διαφορετικά σπίτια. Μεγάλωσα μεταξύ Καλλιθέας, Αργυρούπολης, Άνω Γλυφάδας, σε διάφορα σπίτια. Έχω αλλάξει πολλά, η αλήθεια είναι, γιατί οι γονείς μου ήταν χωρισμένοι. Τη μία ήμουνα με τη μαμά, μία ήμουνα με τον μπαμπά. Και τη γιαγιά κυρίως, ας πούμε, του μπαμπά. Ο χωρισμός των γονιών της ποτέ δεν της δημιούργησε, όπως λέει, κάποιο παιδικό ψυχικό τραύμα, γιατί διατηρούσαν μεταξύ τους άψογη σχέση. Μεγάλωσα εξ αρχής με χωρισμένους γονείς, δεν τους έζησα ποτέ μαζί, οπότε να μου δημιουργηθεί κάποιο τραύμα που τους βλέπω ξεχωριστά. Ρόλο σημαντικό είναι η γιαγιά μου, η οποία με στήριξε πάρα πολύ και με μεγάλωσε κατά βάση, γιατί η μητέρα μου δούλευε πάρα πολλές ώρες, ο πατέρας μου το ίδιο, οπότε ήταν η βάση μου, η γιαγιά. Η μητέρα του πατέρα μου. Ναι. Η γιαγιά μου, η Άννα. Η αλήθεια είναι όμως ότι ακόμα και τώρα, όταν μπαίνω στο σπίτι σε μια οικογένεια, παρόλο που με πιάνει μια τριχύλα, γιατί λέω από κλασική οικογένεια, ξέρεις, με πιάνει λίγο. Απ' την άλλη, μέσα μου λέω από τι ωραία, λέω, που είναι η μαμά με τον μπαμπά, που. Αυτό. Που απ' την άλλη όμως δεν το θέλω κιόλας. Δηλαδή, είναι ένα περίεργο συνέστημα αυτό που με πιάνει. Με τη μητέρα της Σοφία Βόσου έχουν μία σχέση μάνας φίλης και μάλιστα από μικρή η Ερασμία κατανοούσε τα δύσκολα ωράρια και τις απαιτήσεις της δουλειάς της. Στεναχωριόμουν. Έλεγα, μα γιατί τα άλλα παιδιά αυτό εγώ δεν είναι η μαμά μου ή γιατί τα άλλα παιδιά έρχονται οι γονείς στο σχολείο, η δικιά μου η μητέρα δεν έρχεται τόσο συχνά. Όπως θυμάται η Ερασμία έφερε σε δύσκολη θέση τη μητέρα της κατά την εφηβεία. Έλεγα, δεν με προσέχει, δεν με αγαπάει, νόμιζα αυτό. Αλλά αυτό πολύ γρήγορα σβήστηκε από μέσα μου. Έφυγε γιατί κατάλαβα ότι δεν είναι η αλήθεια αυτή. Δεν πήγαινα καλά στο σχολείο, πραγματικά δηλαδή. Και μου λέει, τέρμα τελείωσε, μου λέει, θα σε διαβάζω εγώ καθημερινά και θα αυτό. Σου ανακοίνωσα κάποια στιγμή, του είπα ότι δεν θέλω να σταματήσω, λέει, το σχολείο, δεν μου αρέσει. Πανικοβλήθηκε λίγο στην αρχή, μετά εντάξει, το πήρε ζεστά το θέμα. Με λόγια θερμά μιλάει η Ερασμία για τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Και όπως λέει, τις άρεσαν οι συμβουλές του. Αλλά πάντα όταν είχα πρόβλημα και το ήξερε, με κοιτούσε, το συζητούσαμε. Αργότερα συνεργαστήκαμε και στο Dream Show και όλες μαζί, που με στήριξε με πάρα πολύ αγάπη.
Δεν μπορώ παρά να μην τον αγαπάω, τον Αντρέα. Τον ένιωσες κάποια στιγμή σαν πατέρα σου, τον Αντρέα Μικρούτσικο? Όχι, γιατί είχα πατέρα και ήταν ενεργός στη ζωή μου ο πατέρας μου, δηλαδή δεν έλειπε. Οπότε τον Αντρέα, ο Αντρέας ήταν ο φίλος της μαμάς μου που τον γουστάρω που λέμε. Τον γούσταρα, κάναμε παρέα καλή. Με διαφορά φυσικά ηλικίες, αλλά ήταν φιλαράκι μου, ήταν ο δικός μου άνθρωπος, ας πούμε. Αν έχει σκοπό να παντρευτεί, έχω ένα καημό να την παντρέψω. Βέβαια, νομίζω ότι εκείνη δεν τον έχει, από ό,τι ξέρω. Αλλά θέλω να τη δω με ένα σύντροφο έτσι να είναι καλά. Και το ζόρι. Θες, δεν θες. Άμα θες τόσο πολύ, άντε, ας παντρευτώ. Ορίστε. Γιατί έχουμε κάποια πρόταση. Για εσύ είσαι εδώ καλεσμένη. Τελείωνε. Δεν υπάρχει. Θέλεις να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή? Πρόσεξε τώρα, έτσι. Εδώ είναι. Τώρα είσαι σαν καλεσμένη, δεν είσαι? Είσαι κάτι μεταξύ καλεσμένης και παρουσιάστρια της εκπομπής. Άρα θέλω το εξής. Να πούμε πράγματα. Ήταν έκπληξη. Αν με δεις να μπαίνω σε χωράφια που δεν θες, πες μου, Τατιάνα, μου πάμε παρακάτω. Εγώ δεν έχω τέτοια ζόρια, το ξέρεις άλλωστε. Εντάξει, δηλαδή μου μπορεί κάτι να είναι μια ιδιαίτερη στιγμή σας, έτσι. Απλώς μου το λες. Πώς ήρθε η Ερασμία στη ζωή σου? Η Ερασμία ήρθε στη ζωή μου όταν είχα παντρευτεί. Παντρεύτηκα πολύ μικρή και παντρεύτηκα για να φύγω από το σπίτι, βασικά. Ξέρεις, ήθελα να. Γιατί η μαμά μου ήταν πολύ... είναι πολύ αυστηρή. Και κάποια στιγμή ήμασταν αραβωνιασμένοι με τον μπαμπά της, όλα καλά και άρχισε να μην μας αφήνει να βγαίνουμε έξω, τίποτα. Παντρευόμαστε, λέω του Φάνη, παντρευόμαστε. Πιτσιρίκια και οι δύο. Ο μπαμπάς της Ερασμίας με τι ασχολείται? Ο μπαμπάς ήταν στα κομπιούτερ τότε, να μην πω και φίρμα. Εργαζόταν ως προϊστάμενος εκεί. Λοιπόν, παντρευτήκαμε λοιπόν και κάποια στιγμή εγώ χρησιμοποιούσα αντισύλληψη. Πόσο έπρεπε να κάνω. Ήμουνα 20. 19 χρονών, αν την έκανα. 20 χρονών. Εσύ είχες αρχίσει με το τραγούδι τότε, να ασχολείσαι, έτσι. Ναι, είχες αρχίσει. Ναι. Και κάποια στιγμή, στο ξεκίνημα της καριέρας σου, στην ουσία, γνώρισες τον μπαμπά της Ερασμίας. Τον ερωτεύεσαι και... Τον ερωτεύτηκα, παντρευτήκαμε, όλα καλά. Λοιπόν, και κάποια στιγμή κάνουμε την Ερασμία. Έρχεται η Ερασμία. Έμεινα εγώ έγκυος, δεν υπήρχε περίπτωση να... ρηχτεί παιδί και τέτοια πράγματα, με τίποτα. Πολύ χαρούμενοι, κάνουμε το παιδάκι μας. Κάποιοι λόγοι πολύ προσωπικοί με τον μπαμπά της, όχι τίποτα σοβαρά πράγματα. Παιδί μου, ξέρεις, όταν παντρεύονται δύο άνθρωποι μικροί και λίγο βία, δεν κάνεις τον ίδιο χώρο. Πώς το λέω, δεν κάνουν τα χνότα σου που λένε, αγαπιέσαι, δεν κάνεις. Λέει, είναι σαν τις συμμαθήτριες, γιατί με ρώταει κάποια στιγμή. Της λέω, πώς είναι οι συμμαθήτριες, ρε παιδί μου, που ενώ είναι πολύ κολλητές, δεν μπορούν να είναι στο ίδιο θρανείο. Και κάθεται μία πίσω από την άλλη. Και χωρίζουμε, αλλά χωρίζουμε όταν εγώ είμαι έγκυος. Okay. Έγινε αυτό. Nice. Ναι. Χωρίσαμε. Ήτανε έτσι. Λίγο... Γλυκά χωρίσαμε, όχι, δεν είχαμε. Όχι. Ναι. Ήταν γλυκά χωρίσατε, αλλά σαν ναι. περίοδο ήταν ιδιαίτερη. Ιδιαίτερη περίοδο. Ζόρικη περίοδο για μια γυναίκα, όταν χωρίζει την εγκυμοσύνη. Ζόρικη, ωστόσο είχα στο πλευρό μου και τη γιαγιά τη, την πεθερά μου, ας πούμε, πάρα πολύ, την Άννα, που την αγαπάμε πολύ, φυλάκια. Και τη μανούλα μου, τη χορούλα μας. Θα μας βλέπει και αυτή, φυλάκια τα χορούλα. Είχα και τη θεία της, τη Δήμητρα, την αδερφή του μπαμπά. Ήμασταν όλοι, δηλαδή η οικογένεια ουσιαστικά δεν χώρισε, κατάλαβες. Ήμασταν πολύ αγαπημένοι, πολύ μαζί. Ναι, παιδί μου, αγαπημένοι είσαστε, αλλά στην ψυχολογία της γυναίκας, όσο ναι. γλυκά, όσο εντάξει, αγαπημένα, όσο οικογένεια, ναι. όταν χωρίζεις σε κατάσταση εγκυμοσύνης, ναι. δηλαδή έχεις παντρευτεί. Θα με ρωτήσεις έχεις... γιατί το έκανα αυτό, ξέρεις γιατί δεν θα σε ρωτήσω, γιατί πριν σε άκουσα και το πιάσα. Για λόγους πολύ προσωπικούς το πέταξες. Οπότε εγώ όταν μου λέει ο άλλος για λόγους πολύ προσωπικούς, δεν ρωτάω συνήθως. Ναι, το έκανα, θα σου πω γιατί. Σκέφτηκα ότι είναι πολύ πιο εύκολο να μεγαλώσει ένα παιδί ευθύς εξ αρχής έχοντας χώρια τους γονείς, παρά να φτάσει σε μία ηλικία να έχει μάθει με τους δύο γονείς και ξαφνικά να διακοπεί αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή έβλεπα ότι δεν θα έχει συνέχεια αυτός ο γάμος, σαν συμβίωση. Μιλάμε, έχει σαν αγάπη, δεν θα έχει συνέχεια. Και προτίμησα να μεγαλώσει ευθύς εξ αρχής με ένα συγκεκριμένο πρότυπο, ας πούμε, παρά να τη διαλύσω στα πολύ τρυφερά της χρόνια. Τώρα, λάθος, σωστό. Έχει λογική και λένε ότι τα παιδιά τα οποία δεν ζουν την οικογένεια, ότι όταν είναι πολύ πολύ μωρά ή αγέννητα, όπως σε εκείνη σου περίπτωση χωρίζουν οι γονείς, είναι λιγότερο επώδυνο. Μεγαλώνουν πιο ισορροπημένα.
τα παιδιά αυτά, παρά τα παιδιά τα οποία είναι 8, είναι 10 χρονών, έχουν ζήσει τι θα πει η οικογένεια και ξαφνικά όλο αυτό διαλύεται, αλλάζει τελείως η ζωή τους. Mm-hmm. Σίγουρα είναι λιγότερο επώδυνο για το παιδί. Έχεις δίκιο σε αυτό. Πόσων μηνών ήσουν έγκυος εσύ στην Ερασμία? 4. 4. 4, 5 μηνών. 20 χρονών όμως, ξέρεις, τα 20 έχουμε μια περίεργη δύναμη, Σοφάκη, ε. Δεν είμαστε αλλιώς. Έχουμε όλη τη ζωή μπροστά μας. Είμαστε, νομίζουμε ότι είμαστε τετραπέρατοι και μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα, ή όχι? Δεν θέλω να σου πω κάτι, εγώ δεν το έχω, δεν έχω διαλλαγή στο σκεπτικό μου από τότε μέχρι τώρα και στις δυνάμεις μου. Ήμουνα το ίδιο δυνατή όσο είμαι και τώρα, ρε παιδί μου, σε σχέση με πράγματα της ζωής, κατάλαβες τι σου λέω? Ναι, είναι το χαρακτήρας μου έτσι. Και έρχεται στον κόσμο το μπεμπί, το μπιμπάκι. Πώς ήσουν σαν 20χρονη μάνα? Και μετά θα ρωτήσω την Ερασμία πώς ήσουν σαν 25χρονη που έρχεσαι να θυμάται. Ήμουνα κοντά της, ήμουνα κοντά της. Δηλαδή και το βράδυ να την αλλάξω και να κάνω όσο μπορούσα και μου επέτρεπε η δουλειά βέβαια, γιατί δούλευα. Τότε δουλεύαμε και κάθε βράδυ. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα, για να φανταστείς. Εγώ γέννησα σε ρεπό του μαγαζιού. Ήμουνα στο Αχ Μαρία με τον Βασίλη τον Πάπα Κωνσταντίνου. Λοιπόν, Ζουγανέλης, Μπουλάς, Ισιδώρα, όλο το team. Και εγώ παιδάκι ξεκίναγα τότε. Λοιπόν, ξαφνικά με πιάνουν λοιπόν η Δευτέρα και Τρίτη πρωί γεννάω. Και Παρασκευή ήμουνα στο μαγαζί. Είχα επιστρέψει. Το μωρό, ποιος το κράταγε για να πας εσύ να δουλεύεις? Η γιαγιά της. Η μαμά μου αρχικά και αργότερα η γιαγιά της. Η μάνα του πατέρα. Η μαμά η δική μου στην αρχή. Στην αρχή η μαμά ναι. Η δική και μετά μετακομίσαμε και πήγαμε στη γιαγιά την Ιωάννα. Ήταν καλύτερες συνθήκες για να μεγαλώσει η Ερασμία. Πολύ μαγιά η μάνα του πατέρα. Πολύ. Η πεθερά. Πολύ μαγιά. Πολύ. Πολύ. Μπράβο της. Πολύ. Μπράβο της. Πολύ. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε την πεθερά τώρα. Τη γιαγιά σου, για σένα πεθερά σου. Ναι. Σένα είναι γιαγιά σου, σένα πεθερά σου. Πολλές φορές βλέπουμε τη μάνα του πατέρα όταν διαλύεται και τόσο γρήγορα ο γάμος, δηλαδή πάνω στην εγκυμοσύνη, να αποστασιοποιείται και από τα εγγόνια, το οποίο είναι κατάπτυστο και το έχουν κάνει πάρα πολλές γιαγιάδες κατάπτυστο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που στη δική σου περίπτωση εσύ έπεσες. Έπεσε. Και έχουν και πολλά κοινά στοιχεία σαν χαρακτήρες. Έχουν και δύο ζώδιο με το πεθερικό, το ξοδίνα κι αυτή. Έχει περάσει κι αυτή πάρα πολλά. Είναι δυνατή γυναίκα. Και είναι ένας άνθρωπος που δίνει. Δίνει. Δεν ξέρει τι σημαίνει παίρνω. Συγγνώμη, τώρα όμως υπάρχει ένα θέμα. Εσύ όταν ξύπναγες μετά τη δουλειά, ξύπναγες μεσημέρι, μετά το ξενύχτη για να πας να δεις το μωρό. Το μωρό κοιμόταν στο σπίτι της γιαγιάς. Ναι, αλλά εγώ ήμουν κοντά πλέον. Όταν φύγαμε από τη μαμά μου, πήγα και έμεινα κοντά στο σπίτι που ήταν η πεθερά μου. Έμεινα κοντά στην Αργυρούπολη δηλαδή. Δεν ένιωθες ότι έχανε στιγμές, Σοφάκη? Δηλαδή, έχανα τη μυρωδιά του μωρού που δεν την είχε στο διπλανό δωμάτιο, το πρωινό του ξύπνημα, την ταλαιπωρία του μωρού. Πες μου και τι να κάνω, τι μπορούσα να κάνω. Άμα δεν υπήρχε άλλη λύση, άλλη επιλογή. Δύσκολα. Δεν μεγαλώνουν τα παιδιά με αέρα. Και το συγκεκριμένο παιδί. Έτσι. Και εμείς μικρά παιδιά ήμασταν τότε. Δεν ήμουν φτασμένη που να βγάζω τα πολλά λεφτά, ούτε και ο άντρας μου. Και ο άντρας μου μικρός. Πολύ μικρός. Δηλαδή 2 χρόνια διαφορά έχουμε. Μην φανταστείς τίποτα. Δεν ήταν φτασμένος στη θέση του να βγάζει τα πολλά λεφτά, να μπορούμε να έχουμε ευκολίες. Κάποιος έπρεπε να δουλεύουμε. Κατάλαβες? Γιατί τι να, εγώ άλλη δουλειά δεν ήξερα. Αυτή έκανα. Αυτή ήταν η δουλειά μου. Επειδή με αυτό που λένε ότι είχες μια γυναίκα όσο πήγαινες να τραγουδήσεις, δεν αυτό ήταν άλλες εποχές δεν τότε. Όχι, δεν την άφησα σε γυναίκα ποτέ. Ποτέ. Δεν εμπιστευόμουν. Δηλαδή να αφήσω το παιδί βράδυ τώρα, μωρό παιδί σε μια γυναίκα ξένη τώρα, λίγο κάπως. Εσύ μεγαλώνοντας αυτό δεν ήταν μια πληγούλα μέσα? Θέλω τη μαμά μου, θέλω να μένω στο σπίτι της μαμάς μου. Δεν μπορώ να το πω πληγούλα ακριβώς, διότι μεγάλωσα πολύ σωστά στο περιβάλλον που μεγάλωνα μέχρι που έφυγα. Μεγάλωσα με υγεία, μεγάλωσα με την έβλεπα. Δεν ήταν μια μάνα που δεν υπήρχε στη ζωή μου, εξαφανιζόταν, δεν την έχανα, δεν ήξερα που είναι. Και ο μπαμπάς. Μαζί της ήμουν, ο μπαμπάς μου επίσης ήταν κοντά μου. Παρασκευές, Σάββατο, ήμασταν μαζί της Σαββατοκύριακο στο μαγαζί. Το δωμάτιό σου ήταν στο σπίτι της γιαγιάς. Της γιαγιάς. Μέχρι ποια ηλικία? Ήταν μέχρι πρώτη γυμνασίου. Πρώτη γυμνασίου έμεινα με τη μαμά 2 χρόνια. Μετά ξαναπήγα στον μπαμπά γιατί ήταν το σχολείο, βόλευε πιο πολύ. Και
έτσι εξελίχθηκε μέχρι 18 χρονών που έφυγα πια ούτως ή άλλως εγώ μόνη. Στη μαμά της έβγαλες πράγματα, θυμώ, γιατί στη μάνα μας τα βγάζουμε όλα, ό,τι μας πιέζει μέσα μας και ό,τι μας αναχωρεί. Όχι, δεν νομίζω ότι την απασχόλησα ποτέ σαν παιδί.